Την άμεση αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών ζήτησε για μία ακόμα φορά ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Πελοπόννησο, Νίκος Γόντικας, μετά και το τελευταίο καταστροφικό χτύπημα του καιρού. Έρχονται και τα πλημμυρικά φαινόμενα, έρχονται καιρικές συνθήκες όπου καταστρέφεται το φιός, η περιουσία πλατιών λαϊκών στρωμάτων στην Πελοπόννησο. Αυτή την περίοδο έχουμε τις έντονες χαλαζοπτώσεις στην Αρκαδία. Καταστράφηκε ουσιαστικά όλη η παραγωγή. Έχει περάσει από το 90% της αρκαδικής γης και στα παιδινά, στο ματινιακό πεδίο, αλλά και στα ορεινά, όπου καρυδιές και άλλα δέντρα καταστράφηκαν. Η παραγωγή φετινή έπαθε ζημιά και το ζωικό κεφάλαιο, και έρχονται μαζί με αυτά και οι πλημμύρες σε όλο το νεκαροπέδιο της Ματινίας. Χθες είχαμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα στο Ζεβολατιό, στο Νιχώρι, προχθές στο Παλάτιο. Δεν γλιτώνει κανείς από αυτή την αντιαγροτική πολιτική. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που δεν διαθέτει τους αναγκαίους σπόρους για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιδιαβροτικής θωράκισης, για στήριξη των πλατείων λαϊκών στρωμάτων, να προστατεύεται το βιός και η περιουσία του λαού. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν στηρίζει, δεν έχει επιλέξιμα τέτοια έργα. Αυτή είναι η πολιτική των κυβερνήσεων της περιφέρειας που διαθέτουν εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική ανάπτυξη, για φρουφρού και αρώματα, για εκθέσεις, για να βαθύνουν λιμάνια για να πιάνουν τα κρουαζερόπια, για αλλιευτικά καταφύγια και όλα αυτά τα ζητήματα. Εχμηρή η αναφορά του Νίκου Γόντικα στο γεγονός ότι δεν συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προημερήσιας διάταξη στο ζήτημα αυτό. Όμως το θράσος, το πολιτικό θράσος του κ. Τατούλη και της Περιφέρειας δεν έχει όρια. Χθες ζητήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κουβεντιαστεί προημερήσιας διάταξη και να αποφασιστούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πρώτον, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση το 100% της ζημιάς και στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο, ένα, και απέτυξε από την κυβέρνηση να στηριχτούν άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό με κρατική ενίσχυση η παραγωγή που επλήγησαν, έτσι ώστε να ζήσουν τις οικογένειές τους μέχρι του χρόνου, μιας και η παραγωγή ήταν στο τέλος της, ήταν να γίνουν τα μήλα, τα κεράσια, μια σειρά τέτοια προϊόντα, και να μπορέσουν να αγοράσουν τα εφόδια για να ξανακαλλιεργήσουν. Πρώτον. Και δεύτερον, να πάρει άμεσα μέτρα η περιφέρεια να στηρίξει τους παραγωγούς. Ο κ. Στατούλης αρνήθηκε να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα. Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου αρνήθηκε να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα. Έλεγαν μόνο λόγια συμπόνιας στους αγρότες.